Τι θα συζητήσουμε τώρα. Είναι ένα θέμα που εγώ, κύριε Σκούρα, προσωπικά πάρα πολύ συχνά ακούω σε παρεΐτσες και νομίζω και εσείς, παιδιά, θα το έχετε συναντήσει, για την υπνική άπνοια, ας πούμε. Υπνική άπνοια. Ναι. Και εγώ το έχω ακούσει. Το έχετε ακούσει καμιά φορά. Σας το λένε καμιά φορά οι ασθενείς σας, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Θανάση Σκούρα. Είναι χειρουργός όρυλα και πρόεδρος ελληνικής εταιρείας λειτουργικής ρινοπλαστικής και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό να το τονίζουμε. Ρινοπλαστική είναι γνωστό, ναι, και είναι, φτιάχνουμε ωραία τη μύτη. Λειτουργική ρινοπλαστική. Λειτουργική όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει. Mm-hmm. Θα πρέπει η μύτη, αφού φτιαχτεί και είναι όμορφη, γιατί πρέπει να είναι όμορφη, και εμείς θεωρούμε όμορφη μύτη τη φυσική μύτη, δηλαδή αυτή που πραγματικά ταιριάζει στο πρόσωπο. Γιατί αν φτιάξουμε μια μύτη, αν φτιάξουμε τη μύτη του Σκούρα και τη βάλουμε στην κυρία Λαμπύρη, δεν θα πάει. Ορίστε, βλέπετε εκεί τώρα μύτες και μύτες έχουν βάλει ο σκηνοθέτης στις μύτες. Mm-hmm. Και βέβαια είναι μια μύτη προ και μετά. Βλέπουμε τι σημαίνει να είναι κάτι φυσικό. Αφού την κάνουμε φυσική τη μύτη, όμορφη φυσική, αφού την κάνουμε τη μύτη όμορφη φυσική, θα πρέπει να είναι και λειτουργική. Δηλαδή θα πρέπει να αναπνέει, έτσι, να μπορούμε να κοιμόμαστε καλά, να μην ροχαλίζουμε, να μην κάνουμε άπνιες, υπνικές άπνιες. Υπνικές άπνιες, να πούμε και στους τηλεθεατές μας, είναι μια κατάσταση η οποία είναι φρικτή. Δηλαδή κοιμάσαι, ροχαλίζεις δυνατά, έντονα, μετά σταματάει η αναπνοή σου για αρκετή ώρα, μπορεί μισό λεπτό, μπορεί και παραπάνω, και αυτό ξαναξυπνάς, σε παίρνει ο ύπνος, αλλά στην ουσία δεν ξεκουράζεσαι. Ναι, δηλαδή, είναι κουρασμένος. Ναι. Το πρωί σίγουρα νιώθεις ότι δεν έχεις κοιμηθεί. Δηλαδή, πιστεύω. Και ο δίπλα δεν κοιμάται. Κανένας δεν κοιμάται. Ναι. Ο δίπλα τρομάζει. Ο δίπλα τρομάζει και φοβάται ότι κάτι έχει πάθει το άτομο. Όταν σταματάει η αναπνοή. Ακριβώς. Σταματάει η αναπνοή. Γιατί φανταστείτε τώρα να κοιμάσαι, να ροχαλίζει, σταματάει η αναπνοή, τότε η κυρία σου, η αγαπημένη σου που είναι δίπλα ή και αντίθετα, νομίζει ότι κάτι έπαθες. Και βέβαια από στατιστικές που έχουν γίνει, κατά 6 ή 7 φορές περισσότερο τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα καρδιακά επεισόδια, οι ευνίδιοι θάνατοι, οφείλονται σε άτομα τα οποία έχουν υπνική άπνοια. Είναι κάτι το φρικτό και να φανταστείτε ότι και στο πανεπιστήμιο που ήμουν πριν από αρκετά χρόνια δεν το διδασκόμασταν. Τώρα έχει πάρει τεράστια ένταση, γιατί πραγματικά συμβαίνει. Οι άνθρωποι ίσως δεν γυμνάζονται και όλα τρώνε και κοιμώνται. Και ποιοι είναι αυτοί, μπαίνουν, δεν τους ξέρω αυτούς. Μπαίνουν στο ασανσέρ, κατεβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο. Δεν υπάρχει άσκηση. Δεν υπάρχει άσκηση ακριβώς. Η τροφή τους δεν είναι καλή. Και βλέπετε και μια μύτη εκεί η οποία όντως είχε άπνιες. Μια μύτη πρώην χειρητικά πώς ήταν. Mm-hmm. Βέβαια αυτό το πρώην χειρητικό δεν ήταν πραγματικά πρώην χειρητικό, ήταν αποτέλεσμα ενός μιας επέμβασης. Βλέπετε πώς η μύτη έχει όντως κρεμάσει. Πώς η μύτη φαίνεται λίγο παραμορφωμένη. Παραμορφωμένη, να φανταστείτε ότι η κοπέλα αυτή είναι γιατρός. Mm-hmm. Είναι γιατρός, 32 χρονών, τη χειρούργησαν και έγινε έτσι. Και βέβαια πριν από ένα δίμηνο τη χειρουργήσαμε. Κοιτάξτε δεξιά πώς έχει γίνει το πρόσωπό της, πώς είναι πραγματικά εθέριο, ένα νέο κορίτσι. Από στραβό διάφραγμα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην εικόνα δηλαδή της μύτης. Σαφώς μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, εάν η μύτη είναι λοξή, λοξή την κάνει, στραβή δηλαδή. Αν είναι στραβό το διάφραγμα, είναι στραβή και η μύτη. Την κάνει, δηλαδή εκεί τη φέρνει το στραβό διάφραγμα. Και γι' αυτό θα πρέπει να διορθώσουμε το διάφραγμα, αλλά εφόσον έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, θα πρέπει να διορθωθεί να γίνει ρινοπλαστική. Και στη μύτη, εξωτερικά δηλαδή, δεν φτάνει να κάνουμε το διάφραγμα. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι, επηρεάζεται η όσφρηση, η γεύση μας, όταν για παράδειγμα πάσουμε από αυτά τα πράγματα? Σαφώς επηρεάζεται, μπορεί να μην έχουμε όσφρηση και αν δεν έχουμε όσφρηση δεν έχουμε και γεύση. Ναι. Και, διότι παθαίνουμε χρόνιες φλεγμονές στη μύτη, χρόνιες ρινίτιδες, σιγμωρίτιδες, και εάν αυτό αρχίζει και επηρεάζει την όσφρηση, θα πρέπει έγκαιρα να το λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, να πάμε στο γιατρό μας, να ευθειάσουμε το διάφραγμα, να μην γίνονται αυτές οι καταστάσεις, οι δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, μια αιγμορίτιδα δεν είναι εύκολη κατάσταση. Συνέχεια με πονοκέφαλο, με βάρος στα μάτια, στο μέτωπο. Να μην μπορείς να συγκεντρωθείς. Καταρχήν επηρεάζει, παιδιά, όλη την καθημερινότητα. Και την δηλαδή, αυτό που θέλω να σου πω πριν είναι, εντάξει, αν κοιμάσαι με έναν σύντροφο, θα σου πει ότι έχεις αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά θα το ανακαλύψεις, γιατί θα είσαι συνέχεια κουρασμένος, θα έχεις έλλειψη συγκέντρωσης. Και αυτό έλλειψη συγκέντρωσης. Ατυχήματα γίνονται πολλά στους δρόμους. Διότι οι άνθρωποι, βλέπετε πολλές φορές ανθρώπους στα φανάρια να κοιμούνται. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κοιμηθεί όλο το βράδυ, πολλά βράδια, πολλά χρόνια ίσως στη ζωή. Φαινομενικά έχω μια κανονική μύτη. Μπορεί το διάφραγμά μου να είναι στραβό και να μην το γνωρίζω, γιατί εγώ π.χ. Μπορεί.
Συνήθως όμως πάνε μαζί και κυρίως αν είναι λοξές. Τώρα, αν είναι υβόδης, μπορεί και το ένα, μπορεί και το άλλο. Ή κυρίως μεγάλες μύτες. Μια μεγάλη μύτη εξωτερικά μπορεί να φιλοξενεί ένα διάφραμα στραβό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η πνική άπνοια έχει να κάνει με το διάφραγμα. Σαφώς έχει γιατί να κάνει. Γιατί ταλαιπωρείται πολλοί κόσμος και ψάχνουν σε κλινικές υπνώσεις. Σαφώς βέβαια. Βέβαια μπορεί να μην είναι μόνο το διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι ο κύριος λόγος. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και οι ευμεγέθεις μεγάλες αμυγδαλές, mm-hmm. στα φυλή και υπερώα ευμεγέθεις που όταν ξαμπλώνουμε κλείνουν την οδό προς τα κάτω. Και βέβαια και η παχυσαρκία. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι και αυτό που θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Και θα πρέπει μαζί δηλαδή με τη διόρθωση και την καλή λειτουργικότητα της μύτης να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα ώστε να βελτιωθούμε και να βελτιώσουμε τη ζωή μας και να μην κινδυνεύουμε και από αυτά που είπαμε. Από ευνίδιο θάνατο, γιατί δεν συμβαίνουν μόνο στους άλλους αυτά, σε όλους μας συμβαίνουν. Όταν κάποιος έχει υπνική άπνοια, το αντιλαμβάνεται ή το καταλαβαίνει ο σύντροφος? Και ο σύντροφος, σίγουρα και ο σύντροφος το καταλαβαίνει κυρίως και τον ξυπνάει, αλλά και ο ίδιος έχει μάθει, πετιέται. Και όταν λέμε ότι έχει υπνική άπνοια και πετιέται, δεν είναι κάτι πετάχτηκα απλώς, είναι έντρομος, είναι κάθιδρος, φοβισμένος, μπορεί να πέσει από το κρεβάτι, μπορεί να σπάσει το χέρι του, μπορεί να σπάσει το κεφάλι του. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Γι' αυτό θα πρέπει, αφού σε κάποια στιγμή το καταλάβει, θα πρέπει να πάει στο γιατρό του, έναν έμπειρο γιατρό, να του λύσει το πρόβλημα και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Λοιπόν, πέραν του διαφράγματος όμως, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και την αισθητική επέμβαση σαφώς στη μητούλα μας. Και σαφώς εδώ ερχόμαστε και αισθητική τώρα. Δεν είναι μικρότερης σημασίας, δεν είναι ίσονος σημασίας. Όχι, άπτεται της ψυχικής υγείας. Φυσικά. Πολλές φορές... επιτυχημένη πώς θεωρείται μία αισθητικά, έτσι. Επιτυχημένη αισθητικά μία μύτη, πώς θεωρείται. Επιτυχημένη θεωρείται όταν δεν αναγνωρίζεται πρώτα απ' όλα σαν χειρουργημένη. Γιατί κάθε μύτη που αναγνωρίζεται βλέπετε μια ωραία, ένα ωραίο αποτέλεσμα. Να μην κάνει μπαμ, να μην φαίνεται ότι, να μην φαίνεται ότι έχει χειρουργηθεί. Με όλες τις πλαστικές επεμβάσεις. Να μην, δηλαδή, ρινοπλαστική δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αφαιρέσουμε τη ράχη, θα κάνουμε μια μεγάλη καμπύλη και λύσαμε το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό. Κάτι φυσικό. Βλέπετε αυτό το κορίτσι πώς ήταν και πώς έγινε. Ταιριάζει το πρόσωπο. Δεύτερο, ακριβώς αυτό που είπατε. Αυτό που είπατε να είναι ταιριαστή και αρμονική με όλα τα στιγμή. Βλέπετε και αυτό. Άρα δεν υπάρχει τέλεια μύτη. Υπάρχει τέλεια μύτη για τον καθένα μας χωριστά. Μπράβο, που ταιριάζει στο πρόσωπό μας. Πού το έχει διαβάσει αυτό? Δεν υπάρχει ιδανική μύτη. Η ιδανική μύτη είναι εκείνη η μύτη που ταιριάζει σε κάθε πρόσωπο. Μα έχουμε δει οι κοπέλες να κάνουν γαλλική μύτη και να μην ταιριάζει στο πρόσωπό της. Δηλαδή κάπου την είδανε, σε κάποια άλλη κοπέλα μπορεί να πήγαινε. Φίλε, τώρα η γαλλική μύτη. Τι δουλειά έχει η Γαλλίδα με την Ελληνίδα? Ελληνίδα μια γαρά γυναίκα δεν είναι. Η Γαλλίδα με τα άλλα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να βάλουμε μια λεπτή μυτούλα. Μου ζητούν πολλές φορές μυτούλες τώρα γαλλικές. Δηλαδή μια μύτη ή μια μύτη πιο μεγάλη έχουμε δικαίωμα να την κάνουμε πολύ μεγάλη, μικρή. Γιατί όσο μεγαλώνουμε μεγαλώνει και η μύτη. Εγώ έχω τρομάξει. Μύτη, πέφτει μύτη, πέφτει μύτη. Αλλά μια μύτη η οποία είναι μεγάλη, ναι, να τη μειώσουμε τον όγκο, να τη μειώσουμε το μήκος, το ύψος. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να την ελαττώσουμε τόσο, να τη μειώσουμε τόσο. Ώστε να ταιριάζει στο πρόσωπο. Και πολλές φορές με έχουν ρωτήσει δημοσιογράφοι, δηλαδή, δεν θα πάρουμε έναν αετό να τον κάνουμε σπουργητάκι. Μια χαρά δεν είναι ο αετός. Δεν θα πάρουμε αετό να τον κάνουμε. Τι δουλειά έχει, δηλαδή η μεγάλη μύτη έχει ράχη, έχει κορυφή, έχει πτερίγια, έχει απ' όλα. Η μικρή μυτούλα δεν έχει τίποτα. Ούτε, δηλαδή, τι να πει σε μια μικρή μυτούλα. Σε περίπτωση που έχουμε αποτυχία στην επέμβαση, υπάρχει επανορθωτική ρινοπλαστική? Υπάρχει, υπάρχει επανορθωτική ρινοπλαστική. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε ότι η ρινοπλαστική, η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η δυσκολότερη επέμβαση στο πρόσωπο. Η λειτουργική ρινοπλαστική για πρώτη φορά. Εάν τώρα θυμηθούμε να λύσουμε το πρόβλημα σε μια μύτη κακοχειρουργημένη, τότε είναι πολύ πιο δύσκολη, απείρως δυσκολότερη και ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε μοσχεύματα. Αν έχουν αφαιρεθεί μεγάλοι όγκοι από τη ράχη, να πάρουμε μοσχεύματα, το οποίο θα είναι είτε από τα αυτιά, είτε από τη κόκαλα, από τη λεκάνη, ώστε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε, να κάνουμε μια μύτη φυσική. Πιο δύσκολο να προσθέσουμε δηλαδή παρά να αφαιρέσουμε. Βέβαια, πιο εύκολο να γκρεμίσει ένα σπίτι παρά να το ξαναφτιάξει. Και βέβαια, άλλο να χτίσει ένα σπίτι και άλλο να χτίσει ένα σπίτι γκρεμισμένο. Που είναι ήδη στραβοφτιαγμένο. Που είναι κακό. Είναι δυσκολότερο των περιπτώσεων. Πάρα πολύ δύσκολη. Πάντως, αντιμετωπίζετε και αυτό είναι το βασικό, γιατί μπορεί να μας βλέπουν και άνθρωποι εκεί που έχουν διάφορα θέματα. Να σας πω, και είναι σκληρό να το πω, ότι σε ένα τεράστιο αριθμό, όπως ξέρετε, που κάνουν ρινοπλαστικές, το 40% είναι επανορθωτικές. Δεν νιώθω καλά. Οι μισές δηλαδή αποτυγχάνουν. Οι μισές
όχι σε όλα τα χέρια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι η επιλογή. Είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή. Η επιλογή που θα πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να είναι πολύ απλή. Ούτε θα πρέπει να ζητήσει βάλουμε στο κομπιούτερ και δείξε μου. Δεν γίνει αυτό λύση. Το κομπιούτερ τα δείχνει αυτά. Θα πρέπει να δει μύτες σαν του ενδιαφερόμενου, σαν αυτού που σε επισκέπτεται, mm-hmm. να δει μύτες ανάλογες σε ένα ιατρείο ρινοχειρουργού και ανάλογα να δει πώς ήταν προγχειρητικά, πώς έγινε. Ακριβώς. Να δει. Για να έχει προσωπική εικόνα και αντίληψη. Εικόνα. Mm-hmm. Όχι, βάλουμε στο κομπιούτερ. Πολλοί έρχονται και πιεστικά σε βάζουν, λέει, βάλουμε τη μύτη και δείξε μου πώς θα με κάνεις. Δεν θα σε κάνουν, θα σε κάνει το κομπιούτερ. Αυτό είναι απατηλό και δεν απευθύνεται σε έξυπνους ανθρώπους. Σε έξυπνους ανθρώπους, γιατί έχουν δικαίωμα να δούνε την αισθητική του γιατρού. Θα σου δείξει ο γιατρός ότι παρόμοια ήταν αυτοί και αυτοί και αυτοί και γίνανε έτσι. Και ακόμα θα δουν στο ιατρείο ενός ρήνου χειρουργού πολλούς χειρουργημένους, είτε μιας εβδομάδος, είτε 10 μερών, είτε ενός έτους, είτε 6 μηνών. Mm-hmm. Και θα ρωτήσουν, πονούσε, δεν πονούσε, γιατί η μύτη δεν πονάει όταν χειρουργείται. Δεν πονάει. Αυτό που ακούω ότι είναι πρισμένο το πρόσωπο, τα μάτια, αυτό δεν ισχύει. Ναι. Δεν ισχύει. Δεν έχουμε μελανιές. Αν βέβαια, και βέβαια δεν είναι μύτη μισάωρου και 20λεπτού. Η ρινοπλαστική και ιδίως αν είναι και επανορθωτική μπορεί να είναι 3, 4 και 5 ωρών. Αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε κάτι, να δώσουμε ικανοποίηση στον ασθενή. Και νιώθεις πάρα πολύ άσχημα όταν έρχεται ένας ο οποίος είναι πονεμένος, είναι τραυματισμένος, παίρνει ψυχοφάρμακα. Και βέβαια είναι και θέμα εμπιστοσύνης εκεί, έτσι. Ο άνθρωπος παίρνει τα τελευταία του χαρτί στην ουσία. Και είναι φοβερή η ευθύνη του χειρουργού που θα το αναλάβει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, που ήρθατε και μία τόσο δύσκολη μέρα μες στα χιόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκούρα. Και ευχαριστώ του Θανάση. Να μας ακούει. Ευχαριστώ πολύ, εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά.